Γεια σας φίλοι μου, όπως βλέπετε μπαλκονάτος, καφεδάτος. Σας υποσχέθηκα να σας δείξω ένα είδος ταΐστρας που έχω κάνει, που σκεφτόμουν και που την έκανα τελικά. Feeders for Birds by Johnny the Fox. Right. Λοιπόν, επειδή έχει φως θα σας την δείξω λίγο τώρα έτσι, γιατί μετά θα πάω μέσα να σας δείξω το βίντεο. Δικιά μου σκέψη, δικιά μου τεχνοτροπία είναι αυτή εδώ. Θα μου πείτε τι είναι αυτό τώρα το πράγμα. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Α, τι είναι. Τέτοια ταΐστρα δεν υπάρχει πουθενά. Μέχρι τώρα έκανα τις ταΐστρες κλειστές εδώ πέρα και εδώ έχει μια προεξοχή που ήταν η ταΐστρα και ερχόταν τα πουλιά και τρώγανε και όλα πέφτανε στο κλουβί μέσα. Τώρα και τα αυτοκίνητα περνάνε. Τι έχω σκεφτεί και τι έχω κάνει αυτή τη φορά. Όπως βλέπετε εδώ το έχω κάνει σε στυλ χωνή. Μπαίνει τροφή εδώ μέσα. Το γεμίζω με τροφή και η τροφή καταλήγει, όπως την γεμίζω από εδώ πέρα, η τροφή καταλήγει εδώ μέσα. Μέσα. Ωραία. Το πουλί θα πηγαίνει και θα τρώει εδώ πέρα, θα πατάει και θα τρώει από εδώ μέσα, που θα είναι η τροφούλα μέσα εδώ. Αυτό τώρα εδώ είναι ο προθάλαμος, το χολ που λέω. Θα μπει άλλη μια φάσα εδώ πέρα, σε αυτό το ύψος, να μην φεύγει η τροφή, και θα κουμπώσει στο κλουβί αυτό με μια τρύπα. Το πουλί θα έρχεται εδώ μέσα και θα τσιμπάει από εδώ την τροφή. Ωραία. Και ό,τι πέφτει, θα πέφτει εδώ, σε αυτό το θάλαμο, ο οποίος θα είναι κλεισμένος. Μετά, με ένα ξεκούμπωμα από την κλούβα, με ένα πινελάκι, καθαρίζω τον προθάλαμο και τσακ, το ξανακουμπώνω. Άρα τι έχουμε, γεμίζουμε από εδώ τροφή, αν προσέξετε έχει και σχισμή στο βάθος, δηλαδή με το που θα πέσει, φανταστείτε ένα χωνί, θα πέσει, έχει άνοιγμα εδώ χαραμάδα και θα πέσει κατευθείαν στην ταΐστρα τη μέσα. Όπως βλέπετε, τώρα δεν χωράει το χέρι μου για να σας το δείξω. Και εδώ είναι ο προθάλαμος που θα έρχεται το πουλί και θα τρώει μέσα από την ταΐστρα. Το καταλάβατε το σκεπτικό μου και πώς θα λειτουργήσει η ταΐστρα, έτσι. Θα την δούμε και τελειωμένη πάνω στο κλουβί. Ωραία. Απλά ήθελα λίγο να σας δείξω τον τρόπο και προτού την κλείσω να σας δείξω ότι θα χρειαστούν η μια πλευρά ξύλο, όσο θέλετε κάντε το εσείς αναλόγως το κλουβί σας, μία ακριβώς ίδια πλευρά από την άλλη τη δεξιά, μία από πίσω λίγο πιο στενό, ένα από κάτω για βάση. Εδώ δεν θα χρειαστεί να βάλουμε τίποτα εκτός από μία φάσα εδώ, τρεις πόντους για να μην πέφτουν οι τροφές έξω, και από πάνω όπως είναι ένα καπάκι, εγώ θα βάλω γυάλινο καπάκι να ανοίγει για να βλέπω και την ποσότητα της τροφής σε περίπτωση που τελειώσει, να μην την πατήσω, και θα ανοίγει, θα ρίχνω την γύρω στο μισό κιλό τροφή παίρνει και ξανά θα κλείνει το καπάκι, και εξωτερικά θα είναι αυτό το πράγμα, θα το βλέπετε, θα το δούμε αργότερα σε κάποια φάση και στο κλουβί. Απλά ήθελα να σας δώσω να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Έτσι πιστεύω να το καταλάβετε τώρα πως λειτουργεί. Από ξύλο, έτσι, από λεπτό ξύλο. Βλέπετε το πάγος του εδώ. Μόνο κόλλα έχω βάλει εδώ στις ενώσεις, καθόλου βίδα, καθόλου καρφί. Ίσως μπορεί να βάλω και κάνα καρφάκι έτσι ψηλό ή βιδούλα σε μερικά σημεία για να είναι ακόμα πιο γερό, γιατί έτσι με την κόλλα είναι πάρα πολύ γερό, αλλά άμα σε μια φάση πέσει με τη γωνία θα ανοίξουν όλα τα κομμάτια. Ωραία. Δεν θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας από τώρα,
θέλω να το ξανανεβάσω τελειωμένο. Τελειωμένη την ταΐστρα μου. Πιστεύω θα κάνει θράψη, παιδιά, ε. Όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Δεν υπάρχει τέτοια ταΐστρα, τέτοια πατέντα, παιδιά. Μπαμ, άμα δεν σας δείξω και τη συνέχεια, δεν θα ησυχάσω. Θα ρίξω τροφούλα. Πρώτη φορά τη δοκιμάζω με τροφή. Να δούμε πώς λειτουργεί. Αυτό εδώ, επί τη ευκαιρία, είναι ένα δοχείο για τροφή πουλιών. Τέτοιες να χρησιμοποιείτε κι εσείς, απλά να μην τις έχετε στον ήλιο, έτσι. Πλαστικό με το καπάκι να ανοίγει. Διατηρεί πολύ καλά την τροφή. Και μπορείτε να τη βάλετε, άμα θέλετε, και στο ψυγείο, αν έχετε μέσα από τροφή, παράδειγμα. Είναι ιδανικό σκεύος για τροφές. Καλύτερο από τις σακούλες. Έχω κάνει τα δύο, όπως βλέπετε, τις δύο ταΐστρες. Και η τρίτη τώρα μένει να βάλω το ξύλο αυτό εδώ, το οποίο θα μπει μέσα, έτσι, εδώ. Α, να το δείτε λίγο καλύτερα πώς είναι αρχικά. Έχω βάλει αυτό το ξυλάκι μέσα για να έχει να πλαισιώσει την ταΐστρα η οποία θα είναι αυτή, και αυτός θα είναι ο προθάλαμος. Το ξύλο αυτό τώρα θα μπει εδώ μέσα, θα φωλιάσει και θα μείνει λίγο κενό, ούτως ώστε να πέφτει η τροφή στην ταΐστρα μέσα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα και την τροφή. Ωραία. Να τη ρίξουμε, έτσι κατευθείαν να δούμε. Λοιπόν, να το δούμε πρώτα εδώ, έτσι, πως είναι άδειο. Και εδώ είναι που θα ρίξουμε την τροφή. Πέφτει η τροφούλα. Παραπάνω από μισό κιλό παίρνει. Βλέπετε, και κοιτάξτε τώρα τι ωραία και όμορφα έχει πέσει η τροφή εκεί. Από εκεί θα τρώνε τα καναρίνια. Θα μπαίνουν βέβαια εδώ μέσα. Θα κάνουν τι θα κάνουν, θα τρώνε. Και ό,τι εξτρά θα πέφτει εδώ πέρα. Βάζοντας μια προστατευτική φάσα εδώ μπροστά. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα είναι τόσο μεγάλη, έτσι. Μια μικρή φασούλα σε αυτό το ύψος. Δεν θα μπορεί να πέφτει. Και ό,τι βρωμιά έχει εδώ πέρα, θα βγάζω την ταΐστρα. Θα καθαρίζω εδώ, είτε με μια σκούπα να τραβάω, είτε με ένα πινελάκι. Και ξανά, όπως είναι η ταΐστρα μας, χραπ, θα έρχεται και θα κουμπώνει στο κλουβί. Και από το κλουβί θα φαίνεται κάπως έτσι. Έτσι θα το βλέπουν τα πουλιά. Δηλαδή θα έχει μια τρύπα το κλουβί και θα έρχονται εδώ μέσα, θα τρώνε και θα είναι μια χαρά ουα. Μυαλό είναι αυτό. Πώς θα γίνει, Johnny the Fox.